Για την τουριστική σεζόν, η οποία ξεκινάει σιγά-σιγά, μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λουτρακίου, Δημήτρης Παπάς. Ο κύριος Παπάς αναφέρει ότι οι προκρατήσεις σε σχέση με πέρυσι είναι 30% πιο πάνω. Παράλληλα, τονίζει ότι περιμένουν την έκθεση της Γερμανίας και της Ρωσίας, που είναι η κύρια πελατεία του Λουτρακίου, για να αρχίσουν και οι πρώτες σίγουρες κρατήσεις. Τέλος, αναφέρει ότι λόγω της οικονομικής κρίσης οι ξενοδόχοι κάνουν πολύ καλές προσφορές έτσι ώστε να προσελκύσουν πελάτες. Όπως ξέρετε και βλέπετε, βιώνουμε δύσκολες καταστάσεις στη χώρα μας και θα έλεγα ότι γενικά αυτό έχει πλήξει και τον τουρισμό. Προς το παρόν δεν μπορώ να πω ότι έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι θα γίνει τη φετινή σεζόν, δεδομένου ότι όλη η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη όπως προείπα. Υπάρχει όμως μια αναφορά της τάξης του 30-40% στις προκρατήσεις αύξηση σε σχέση με την περσινή περίοδο τη φετινή χρονιά. Όμως αυτό θα ήταν καλό να αναφέρουμε και να πούμε ότι είναι σε πανελλαδικό επίπεδο. Όσον αφορά την περιοχή μας, προς το παρόν οι κρατήσεις δεν έχουν ξεκινήσει, η μηχανή ακόμα δεν έχει ζεσταθεί και είμαστε στην αναμονή των εξελίξεων και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει για τη φετινή χρονιά. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ξενοδοχείων είναι κλειστό. Δηλαδή θα έλεγα ότι τα ξενοδοχεία της τάξης του 90%-95% είναι κλειστά. Και θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο κάποιος να αναλάβει την πρωτοβουλία και να κάνει την κίνηση να ανοίξει το ξενοδοχείο του, τα οποία τα κόστη είναι πάρα πολύ ψηλά, τη δεδομένη περίοδο, μη έχοντας κάτι σίγουρο ή κάποιες προκρατήσεις για τις απόκριες. Έτσι, οι περισσότεροι συνάδελφοι έχουν αποφασίσει να παραμείνουν κλειστοί και είναι πολύ λίγα τα ξενοδοχεία, ίσως και μετρημένα στα δάχτυλα, τα οποία θα παραμείνουν και θα διαμείνουν ανοιχτά για την περίοδο των αποκριών. Τώρα, για την ερώτηση που μου κάνατε όσον αφορά το καλοκαίρι, θα ήθελα να πω ότι τώρα ξεκινάνε σιγά σιγά δειλά και γίνονται οι καινούργιες κρατήσεις, δεδομένου ότι η έκθεση της Γερμανίας, η οποία αν θέλετε είναι ο πυλώνας των τουριστικών εκθέσεων και από εκεί πέρα μπορούμε να έχουμε μια κατεύθυνση, μια γραμμή για τη Μελιγενέστη, έληξε πριν λίγες μέρες από το Βερολίνο. Και τώρα 20-23 Μαρτίου είναι η έκθεση της Ρωσίας στη Μόσχα, που ουσιαστικά είναι και η κύρια τουριστική αγορά που στηρίζει την περιοχή μας. Άρα περιμένουμε να τελειώσει και η έκθεση και από εκεί και πέρα να δούμε τα μηνύματα για την περιοχή μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται εδώ και αρκετά χρόνια. Δηλαδή, βλέποντας και μπαίνοντας στην κρίση, όλοι οι συνάδελφοι έχουμε χαμηλώσει πάρα πολύ τις τιμές μας. Βρίσκεις ξενοδοχεία με πάρα πολύ ελκυστικές τιμές καθώς και πακέτα, προκειμένου όπως έχω ξαναπεί να είμαστε ανταγωνιστικοί για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε κι εμείς και να είμαστε μέσα στον τουριστικό χάρτη στο Πανελλήνιο. Τώρα από εκεί και πέρα θεωρώ ότι δεν θα ήταν καλό να μιλήσουμε σε ποσοστά τι τιμές. Οι τιμές μπορούν να ξεκινήσουν από 30 ευρώ, 25, 30, 35 υπάρχουν και αναλόγως την κατηγορία μπορεί να βρεις και ακόμα περισσότερους και καλύτερες τιμές.